έτσι διπλό απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bet Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bet Builder έως και 30%. Παιχνίδι για το θεσμό του κυπέλου. Αλλαγμένους βλέπουμε τους ΣΑΙΤΡΙΑ σήμερα με μια νέα ομάδα που θα βάλουν τους Ball Locks. Όταν ξέρουμε τα παιδιά, θα τα μάθουμε σιγά σιγά. Άσπρη εμφάνιση πήγαν να βάλουν οι πιλαιώτες. Φυσικά αυτό δεν μπορούσε να γίνει καθώς οι Ball Locks μπορούν για αυτή. Άσπρη φανέλα, αλλάξαν τα παιδιά, τα νεανικά παιδιά της ΣΑΙΤΡΙΑ. Εδώ βλέπουμε ένα νέο παιχνίδι, τον Γκόγκου, που περνάει στη χάρη λόγω συνεργασία του Ντοπούζη, ο οποίος όμως δεν μπορεί εκεί. Θα πάρει όμως την μπάλα ο Λαδάς για να δώσει το Σιδόπουλο. Θα εκτελέσει για τρεις από την κορυφή. Η μπάλα στο σίδερο στα πρώτα λεπτά. Εδώ έχουμε rebound από τον Παπαφλωράτο. Αν δεν κάνω λάθος. Η μπάλα στα χέρια του παιχνίδι το νούμερο 40 που είναι ο Κόντονας ο Δημήτρης. Παίρνει ωραία από χώρο. Περνάει τον κεντρικό διάδρομο. Παπαφλωράτος δυναμικά στη φάση. Ανοίγουν λογαριασμό οι Bollocks και προηγούνται 0-2. Φαίνονται την ψηλή ομάδα, δυνατά κορμιά στη ρακέτα. Οι Σαϊπηλέα όμως βρίσκουν πάντα λύσεις και με ψηλές ομάδες. Αν αρχίσουν να βρίσκουν ρυθμό τρέχοντας, θα είναι πολύ δύσκολο για τον αντίπαλο. Δεν θα αναμένουμε πολλά πράγματα, δούμε σε ποιο ρυθμό θα έχουμε το παιχνίδι. Δεν ξέρουμε τους Bollocks, μπορεί να είναι και αυτή η ομάδα που τρέχουν. Θα το διαπιστώσουμε στη συνέχεια. Εδώ ο Παφλωράτος που θα δώσει την μπάλα στον Παλάκη που θα εκτελέσει για τρεις. Rebound που θα πάρει ο Λαδάς για να δώσει γρήγορη συνέχεια. Πασχάλης Ιδόπουλος. Και την φετινή χρονιά είναι παρόν ο Σαϊκυλέα Γκόγκος. Με το νούμερο 31 θα παίξει με τον Παλάκη εκεί. Θα δώσει τον Νάσμι Τσάνγκα. Ωραία έξτρα πάσα. Τρίποντο. Απελευθερωμένος ο Λαδάς. Η μπάλα θα βγει εκτός από το χέρι. Παραδείχνει κιόλας. Υποτικά ο Καράκος. Οι Bollocks έχουν ό,τι φαίνεται 3 guard, 2 παίκτες ρακέτας και παίρνουν ένα τρίποντο εδώ η Σαϊκυλέα που είναι άστοχο με τον Γκόγκο. Ο Γκόγκος που παίρνει προσπάθεια στα πρώτα λεπτά. Θα δούμε αν θα συνεχιστεί αυτό. Τους σκοντάρουν πολλά πάνω του οι συμπαίκτες του. Εδώ ένα τρίποντο γρήγορο σε Ράνερ, μια αφήνωση το βάζει. Πολύ ωραία, ο Δημήτρης ο Κόντονας που δημιουργεί πάρα πολλούς κινδύνους στην αντίπαλη άμυνα και το σκορ γίνεται 0-5. Η Σαϊκυλέα πρέπει να βρουν λύσεις. Δεν ξέρουν και τον αντίπαλο, παίζουν πρώτη φορά. Εδώ βρίσκουν ένα σουτάκι, ο Λαδάς παίρνει το ρεύμα δύναμη πλευρά. Παίρνει το τυπικό rebound. Ένα πολύ σημαντικό καλάθι, καθώς είναι το πρώτο της Πηλέας. 2-5. Ο Δημήτρης Κόδωνας. Που κάνει πολύ καλή δουλειά για την ομάδα του στα πρώτα 2 λεπτά του αγώνα. Ανεβαίνει εδώ ο Παλάκης και υποδέχεται την μπάλα. Κόδωνας παίρνει ωραία τον αριστερό διάδρομο και κάνει το floater. Και πάλι εύστοχος. Είναι πολύ γλυκό το floater και δίνει ξανά το βάτσμα 5 πόντων για τους Bollocks. Όπως φαίνεται είναι μια ομάδα που θέλουν να κλειδώσουν την μπάλα και τον αντίπαλο. Το λέει και το όνομά τους. Να δούμε αν θα στηρίζονται πολύ στην άμυνα. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι παίζουν απελευθερωμένο μπάσκετ. Εδώ ο Γκόγκος ένα σουτάκι, ωραίο φενταγόη. 4-7. Η απάντηση από την Πηλέα. Είπαμε σήμερα χωράει μαύρα. Δεν το βλέπουμε συχνά. Θα γίνει όμως και αυτό κάποια στιγμή. Θα χρειαστεί. Κόδωνας θα δώσει συνέχεια. Πάντως φαίνεται το πρώτο λεπτό ότι αυτός είναι ο παίκτης που δημιουργεί τις συνθήκες. Το βλέπουμε και εδώ στον Παπαφλωράτο. Μια πολύ ωραία assist. 4-9. Δημιουργεί τρομερά ρήγματα στην αντίπαλη άμυνα ο Κόδωνας. Αυτό είναι το σημείο κλειδί με το προβάδισμα. Σιδόπουλος. Θα δώσει την μπάλα στον Γκόγκο που θα πάρει το τρίποντο. Δεν θα διστάσει. Θα βρει το σίδερο rebound από τον Παπαδόπουλο. Ακόμα ένα Παπαδόπουλο στο μπασκετάκι. Αυτή τη φορά με την πλευρά των Bollocks. Της κλειδωμένης μπάλας δηλαδή. Εδώ Παπαφλωράτος για τρεις αριστερόχειρας παίκτης. Είναι άστοχος. Μαζεύει ο Γκόγκος και δίνει γρήγορη συνέχεια. Ο Νάσμι Τσάγκα βασικός ξανά, ο αρχηγός της Σαϊκυλέα. Θέλει να κάνει εδώ προσποιήσεις ο Ντοπούζης, αλλά χάνει την μπάλα από τον Παλάκη. Εκνευριασμό σε εξέλιξη της Bollocks. Νόλου πάσα. Εδώ όμως δεν είναι καλό το τέλειωμα. Rebound από το Λαδά. Γκόγκος ανοίγει το παιχνίδι. Ο Γκόγκος σωστά και 2 πόντων. Το Ντοπούζη είναι. Ο άλλος δικό μου είναι εδώ. Χωράει το νούμερο 8. Κόδωνας. Παραμένει διαφορά στους 5 πόντους. Παλάκης που ζητάει στο post. Βγαίνει βοήθεια πάνω του. Γρήγορη πάσα για τον Κόδωνα που έχει τελικά για 3. Εδώ είναι άστοχος. Rebound. Πάει να κλείψει αλλά δεν μπορεί. Παίρνει τελικά το rebound και κατεβάζει την μπάλα ο Γκόγκος. Νέος παίκτης για την Πηλέα. Φαίνεται τα πρώτα λεπτά ότι είναι παίκτης που μπορεί να κάνει ζημιές.
Κόγκος με τον μπαλάκι μπροστά του. 7 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Κυκλοφορούν εδώ την μπάλα, έχει ο Σιδόπουλος. 3 δευτερόλεπτα. Κάποιος προσκάρει, θα το είναι ο Λαδάς. Πού θα το βάλει, κάνει τους 5 πόντους. 7-9 το σκορ. Στη συνέχεια, ξανά με την μπάλα στον Κόδωνα. Μικρό rotation και για τις δύο ομάδες, ακριβώς 7 και 2 σήμερα. Στο κλειστό της 10, Κόδωνας. Παίρνει ώρα του screen του παλάκι, του πασάρα στο γραφτό. Μετά τη συνεργασία, pick and roll. Δεν μετράει το καλάθι, είναι το foul, χαμηλά που κάνει γρήγορα η πλειά. Καλό foul. Χαμηλά είναι, είναι μόλις το πρώτο ομαδικό. Τα πρώτα 5 λεπτά είναι πολύ απελευθερωμένα. Δεν υπάρχουν τακτικές μέχρι στιγμής. Γιώργος Κόδωνας βλέπουν εδώ, πρέπει να είναι συγγενής του Δημήτρη. Δεν έχουμε προλάβει να ρωτήσουμε. Γιώργος Κόδωνας εδώ μαζεύει και κάνει ωραία δικά ο πάσα, τρίποντο. Από τον Παπαδόπουλο, rebound. Από τον Κόγκο. Σιδόπουλος. Βάζει μπρος για την ομάδα του. Και δίνει στη γωνία, Λαδάς. Κρύβει την μπάλα και την εμφανίζει στην κορυφή, Σιδόπουλος. Κερδίζει ωραία τον αριστερό διάδρομο και σκοράρει. Ωραία διαμορφωμένη η επίθεση της Πλέας που ισοφαρίζει. Γρήγορο σερί, 0-5 δίνει την απάντηση. Δημήτρης Κόδωνας. Τον αδερφό του εκεί. Και τον Παπαφλωράτο. Κόδωνας. Παίρνει ωραία το χώρο, δίνει στον Παπαδόπουλο. Εδώ έχουμε τον έτερο Κόδωνα της παρέας που είναι άστοχος με τον rebound. Από τον Κόγκο. Λαδάς. Πετάει γρήγορα. Προλαβαίνει να μαζέψει το Κούζης για να κάνει την προσπάθεια. Δεν τα καταφέρνει όμως. Παρέμβαση για να πάρει το rebound τον Γιώργος Κόδωνας. Δημήτρης. Θα μαζέψει για να εκτελέσει για τρεις. Ψάχνει και το τρίποντο. Έχει πάρει δύο προσπάθειες. Ψάχνει και αυτός ρυθμός από, ρυθμό από εκεί. Τα δύο Λαδάς για να πάρει ανάσες. Η θέση του θα πάρει ο Δημήτρης Παπαράτσας. Σιδόπουλος με την μπάλα. Παίρνει ωραία τα βήματα ο Γκόγκος και πετυχαίνει το goal foul. Foul που χρεώνει η διαιτήτρια τον Γιώργο Κόδωνα. Έτσι η Πηλέα θα πάρει το πρώτο της προβάδισμα και μπορεί να μεγαλώσει το προβάδισμα της στους τρεις. Πράγματι που το κάνει, είναι στο τρίποντο. 12-9 το σκορ. Συνέχεια, τον Δημήτρη Κόδωνα στην μπάλα. Θα δώσει τον Γιώργο. Παπαδόπουλος. Έχουν ωραίες κινήσεις στο χώρο εδώ. Του Μπόλοξ. Ο σύντομος είναι μια δεύτερη υποθέση, αλλά θα πάρει το rebound της Ματάρικα ο Παπαδόπουλος. Θα δώσει τον Γιώργο τον Κόδωνα. Είναι κλειδώνει ώρα το χώρο, δέχεται όμως την παρέμβαση από τον Κοκούζη. Κλέβει ο Παπαράσας. Διορθώνει εκείνη το νούμερο. Έχουμε σε λίγο Παπαφλωράτο στο καλάθι. 12-11 έχει κλέψει την μπάλα. Πολύ ωραία ο Καράκος. Πλησιάζουν οι Πολόξ. Σιδόπουλος με την μπάλα. Τσάγκα. Θα πιέσει ο Παπαδόπουλος. Ο Τσάγκα θα πασάρει. Το Πούζη. Θέλει να βάλει μπρος προς τα μέσα. Το κάνει. Πάει να βρει τον Κόγκο. Μια παρέμβαση. Ο Κόγκος επιμένει. Δυναμικά. Δεν μπορεί όμως να ολοκληρώσει τη φάση. Rebound από τον Γιώργο Κόδωνα. Ο έτερος Κόδωνας ο Δημήτρης. Περνάει ωραία από Σιδόπουλο. Κερδίζει πάλι χώρο και πασάρει. Έξτρα πάσα ωραία στον Παπαφλωράτο. Παπαφλωράτος για τρεις. Ξανά μπροστά η Μπόλοξ. 12-14. Ωραίος ρυθμός στο παιχνίδι. Και τώρα εναλλαγές στο προβάδισμα. Σιδόπουλος. Έρχεται και ο Κόκκος στην επίθεση. Σιδόπουλος για τρεις. Μια γρήγορη επίθεση, ο Τσάγκα κυνηγάει, δεν μπορεί να μας rebound. Ο Παπαφλωράτος. Δημήτρης, Κόδωνας στην μπάλα. Ψάχνει τους χώρους, πάει προς τα μέσα, η κάου πάσα. Το τρίποντο εκεί, ελεύθερο. Είναι ο άστοχος, ο Καράκος. Μαζεύει ο Σιδόπουλος. Ωραία, δημιουργημένη σχετική από τον Πολόξ. Βλέπουμε στο πρώτο δεκάλεπτο. Μπαπαράτσα σου δύο πόντων. Εδώ είναι άστοχος, rebound από τον Καράκο. Κόδωνας. Πολύ ωραία, πάσα ολόκληρου γηπέδου. Η συνεργασία των δύο συγγενικών προσώπων στην ωραία φάση του αγώνα. 12-16. Ωραία διαμορφωμένη η γρήγορη επίθεση στο τεχνιδιασμό. Εδώ Δημήτρης ο Κόδωνας θα κάνει το φάουλ. Αναφορά του Τοπούζη. Σιδόπουλος. Θέλει να περάσει το μάτσο η παρέμβαση. Τον deny. Μπορούμε να το πούμε από τον Γιώργο τον Κόδωνα.
Αλυσιδόπουλος. Θέλει να πάει προς τα μέσα του Πλήνη. Καλή άμυνα ο Καράκος. Τον αναγκάζει να πασάρει στον Παπαράτσα που παίρνει το στάκι δύο πόντων. Αλλά δεν μπορεί, δεν πάει με Δημήτρη Κόντονα. Αμέσως μπρος για την ομάδα του Δημήτρης. Έχει το στήριγμα του Παπαδόπουλου. Θα πάρει το χώρο. Θα προλάβει να πασάρει. Καράκος. Παπαδόπουλος. Είναι άστοχος. Καλή άμυνα στο Πούζι. Ριμπάουν ο Κόντος. Περνάει ακόμη άμυνα. Και εδώ το χρεώνουμε μεταφορά μπάλας επί σε ωραία στην άμυνα ο Παπαδόπουλος. Και κέρδισε την παράβαση. 7 λεπτά στο παιχνίδι. Δημήτρης Κόντονας στην μπάλα. Συνεχίζει να πηγαίνει σε γρήγορο ρυθμό την ομάδα του. Εδώ ο Παπαφλωράδος μαζεύει και με περίτεχνη ενέργεια θα σκοράρει. Η Πόλογκς με πολλά στηρίγματα επιθετικά. 12-18. Το Κούζης. Στο συνέξι Πόλογκς. Ίσα η φιλέα είχαν το προβάδισμα προηγουμένως. Τώρα καλούνται να βρουν τις λύσεις. Σιδόπουλος. Το Κούζης στην μπαλά. Ο Τσάνκα περνάει από ένα σκρίνο Σιδόπουλου. Και δίνει και αυτός ένα σκρίν, απελευθερώνει το συμπαίκτη του. Που πυροβολεί αλλά άστοχα. Μονομαχίες, rebound, ο Καράκος. Βλέπουμε ότι κυνηγάνε γρήγορα τους εφηνιδιασμούς. Οι Πόλογκς για να μην οργανωθεί άμυνα. Και εδώ με φλόγκερ σκοράρουν και πάλι με τον Δημήτρη Κόβωνα για πρωταγωνιστή. 12-20 πλέον το σκορ. Σιδόπουλος. Με τον Καράκο να μείνουμε. Είναι πολύ κλειστή η ρακέτα. Το έχει δει ο Σιδόπουλος. Του κάνουν την παρέμβαση. Παραμένει σε επίθεση η Πηλαία. Είναι ωραία στιγμή. Είπαμε έχει μεταγραφές η Σάι Πηλέα. Για πρώτη φορά στο παιχνίδι περνάει ο Κατσής και επιστρέφει και ο Λαβάς. Έχουμε τη συνέχεια εδώ στην επαναφορά με τον Σιδόπουλο. Θέλω να πιάσω στον ύπνο δυναμικό κόμπο, συγκρατεί την μπάλα. Κόμπος με πλάτη. Βρέθηκε πολύ μακριά με τον Στεφάνη, δεν θα μπορούσε εκεί να έχει λύση. Προσπάθησε να κάνει την μπάσα, αλλά η μπάλα εκλάπη. Από τον Καράκο, κάνει εδώ ωραία το κύριο Ντέα. Ένα μέρος που βγαίνει τελικά εκεί που δεν το περίμενε πραγματικά κανένας. 12-22 πρώτο, διψήφιο προβάσμα του Μπόλογκς. Προηγούνται με 10 πόντους. Κόκος με την μπάλα. Σιδόπουλος. Έχει ένα σκριν. Άμα θα γίνει αλλαγή. Του δίνουν το χώρο ωραίο, ο Πασχάλης τον εκμεταλλεύεται. Rebound Παπαράτσο Δημήτρη, που κερδίζει και το φάουλ από τον Καράκα που απολογείται. Φάουλ του Καράκου, παραφορά. Χρήστο και το... Χρήστος Γιώργος λέγεται το παιδί, δύο ονόματα. Χρήστος Γιώργος Λαδάς. Σιδόπουλος, έξυπνη πάσα, Κόγκος. Δεν τα καταφέρνουμε, σε παρέμβαση εδώ οδηγεί σε επίθεση για την Πηλαία. Έγινε παρέμβαση και από τους δύο, τελευταίας βρήκε ο παίκτης των Μπόλογκς. Κάνουν την επαναφορά από τον Λαδά, περνάει στο γραφιστό, Γκόγκος, κάνει ωραία την παρέμβαση ο Γιώργος ο Κόντονας. Και έχουμε φάουλ, όχι βήματα, με βήματα που κάνει ο Παπαδόπουλος. Φαίνεται ότι πρέπει να τρέχουν συνεχώς εφηνιδιασμούς Μπόλογκς. Θα γίνουν και αυτά τα λάθη. Το παιχνίδι είναι Λαδά τώρα, πιέζει ο Παπαδόπουλος. Φωνάζουν να μην γίνει φάουλ από τον Παντρόν Μπόλογκς, κάτι που γίνεται. Εδώ κόβει ωραία ο Λαδάς. Θα διεκδικήσει, θα κερδίσει rebound με τη δεύτερη του προσπάθεια. Θα σκοράρει. Χάλαει όμως την assist. Όμως σκοράρει. Φτάνει τους 7 πόντους και διαμορφώνει το 14-22. Δημήτρης Κόδωνας στο Γιώργο. Δημήτρης ξανά. Κάνει ωραία την προσποίηση. Κερδίζει χώρο. Κάνει floater. Η μπάλα όμως πάει στο σίδερο rebound από τον Γκούγκο. Κατσίλης. Το χάνει την μπάλα, ο Δημήτρης ακόμα μας ακλέψει. Έχει το γήπεδο μπροστά του και δεν θα λασέψει. Με δεξί λεγιά του σκοράρει, 14-24. 30 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Σιδόπουλος. Δεν δίνει την πάσα εκεί, δίνει γωνία, αλλά βάζει για τρεις. Κοντόπος του, τριμπάουν του Καράκου. Θα τρέξει, θα πασάρει. Ο Γιώργος εκεί όμως ο Κόντονας δεν θα προλάβει. 9 δευτερόλεπτα στη διάθεση της Πηλέας από τα Ανατολικά, από Παράτσα Δημήτρη. Λάθος, κλέβει ο Δημήτρης ο Κόντονας, 5 δευτερόλεπτα. Κόντονας κερδίζει χώρο και σκοράρει και πάλι. Και με μπάζερ αυτή τη φορά. Τρομερό πρώτο δεκάλεπτο από τους Μπόλογκς που έχουν το προβάδισμα. 14-26. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια του αγώνα.
Δεύτερο δεκάλεπτο, μπάλα στα χέρια του Σιδόπουλου, Γκόγκορ. Θα πάρει αμέσως ένα σουτ δύο ποντών. Ένα στο close rebound από τον Γιώργο, τον Κόβωνα. Θα πασάρει τον Δημήτρη για τη συνέχεια. Είναι στο 12 πόντους διαφορά, που αυτό το προβάτισμα έγινε στα τελευταία 2 λεπτά του πρώτου δεκαλέπτου. Η Πηλαία δεν μπορεί να θεωρείται ότι έχει χάσει από τώρα. Προφανώς είναι μια πολύ αξιόλογη ομάδα, έχει κάνει ανατροπές στο παρελθόν και με τη Σμιλμπυράκη ήταν πολύ καλή, με την αγωνιστική παρόμοιο δείχθηκε. Έχει από την αρχή της χρονιάς κάποιες απουσίες, έρθουν και στην πορεία. Οι παίχτες που την απαρτίζουν οι περισσότεροι, ο πρωταγωνιστής πάντως είναι σήμερα. Η συγκεκριμένη που βλέπουμε, για να δούμε. Κόγκος. Θα πάρει ώρα το χώρο, θα κάνει τη σπίνη, τον ακολουθεί ο Παλάκης. Εδώ η προσπάθεια του Κατσιά, ο οποίος όμως εδώ θα καθορεθεί με διπλή τρίπλα. Κατσίς, όχι Κατσιάς. Στο λίγο που βλέπουμε να είναι και ο Σανόγλου, δεν παίζει αλλά είναι εδώ για τους δίκτες του. Αγαπάει την ομάδα. Χρήστος Γιώργος, Λαδάς και rebound. Σιδόπουλος. Η πίεση προλαβαίνει να πασάρει ωραία για τον Κατσί που θα ξαναπάρει την μπάλα και θα προσφέρει ένα screen. Κόμπος, η spin, το fade away shoot, δεν του βγαίνει εδώ rebound από τον Κόδωνα. Δημήτρης Κόδωνας και πάλι δραστήριος και στο δεύτερο δεκάλεπτο. Μέχρι το τελευταίο λεπτό θα τρέχει. Παπαδόπουλος πατάει τη γραμμή, κάνει σουτ δύο πόντων. Λέγκο εδώ το σουτ rebound από τον Παπαράτσα. Λαδάς θα ελέγξει τις καταστάσεις. Από το κεφάλι του για να δει τις κινήσεις των συμπαικτών του, έτσι πρέπει. Γκόγκος θέλει να δώσει ωραία στο Σιδόπουλο αλλά γίνεται από το deflection. 14 δευτερόλεπτα στη διάθεση της Πηλαίας. Αναφορά το Σιδόπουλο. Θα βρει τον Λαδά αλλά θα γίνει παρέμβαση της Ρίτσα Κόδωνα. Πασάρει αμέσως τον Δημήτρη. Έχει γυρίσει ο Παπαράτσα στην άμυνα. Ο Κόδωνας κάνει την προσπάθεια. Και εδώ θα είναι και λίγο τυχερός. Χρειάζεται γι' αυτό. Θα σκοράρει και έτσι οι Bullocks συνεχίζουν ακάθεκτοι. 14-28. Σιδόπουλο. Θα πάει ένα σκέρα τον κόκκο. Θα απελευθερωθεί για να σουτάρει. Καλό το blockout. Rebound το Παλάκι. Δημήτρης Κόδωνα. Ένα screen εκεί για να πάρει την μπάλα ο Γιώργος. Παλάκης, ελεύθερος για τρεις. Παίρνει για αυτό το τριμποντάκι του. Εδώ θα σκοράρει, rebound από τον Κατσί. Σιδόπουλος Πασχαλής. Και βάζει την μπάλα από την πλάτη. Σήμερα λείπει ο Παπαδόπουλος, που στα πρώτα μάτς κάνει πολύ καλές εμφανίσεις. Θα πάρει αρκετά την μπάλα ο Σιδόπουλος για να την κατεβάσει. Πάλι εδώ από τον Δημήτρη, τον Παπαράτσα. Και μαζεμένες αλλαγές και για τις δύο ομάδες. Ανακατεύουν την Τράπουλα, Τσάνκα και το Κούζι για τους επιλεώτες. Και αλλαγή και για τους Μπολόκς. Ο Παπαφλωράτος επιστρέφει. Κόδωνας. Κρίνει την Παπαφλωράτου που παίρνει και την μπάλα στο post. Ο Παπαφλωράτος με το Λαδά που κάνει την άμυνα. Αλλά κάνει το φάουλ, έχει βρει το χέρι. Δύο βολές για τους Μπολόκς. Τους τυπικά φιλοξενούμενους. Εύστοχος στην τρόπη. Πολύ καλός εκδοτικά σήμερα. Και είναι και εύστοχος και στη δεύτερη βολή. 14-30 θα γίνει το σκορ. Σιδόπουλος. Κινεί το Τσάνγκα και πηγαίνει προς τη γωνία. Ο Σιδόπουλος έχει την μπάλα. Προσπαθεί. Θέλει να πάρει χώρο. Χάσει την ισορροπία του αντιπάλου εδώ. Ο Κόμπος που βρίσκει χώρο και σκοράρει. Σε μπλοκάρει η ομάδα των πιλωτών. Είχε μπλοκάρει. Ώρα 16-30. Κόδωνας. Και πάλι δραστήριος θα βάζει με όλους εδώ. Και κερδίζει τις δύο βολές. Θα επισκεφτεί την γραμμή της φιλανθρωπίας. Στόχος στην πρώτη, 4 ομαδικά φάουλ έχει η Σαϊκλέα. Όχι λάθος κάνουμε, λάθος. 2 ομαδικά φάουλ. Εδώ κάνει μια παρέμβαση ο Καράκος που επιστρέφει. Αλλά συγκρατούν οι μπλε. Το Κούζι.
skip passer. Ο Λαδάς θέλει να πάρει το χώρο, αλλά το κάνει την παρέμβαση. Παραμείνει σε επίθεση. Με τα υπηλία δεν μπορούσαν να βλέψουν οι άσπροι. Είναι πολύ φιλότιμοι και στην άμυνα. Εδώ η προσπάθεια του Γκόγκο με τα βήματα σκοράρει. 4 σερί πόντου του μειώνουν στους 13 πόντους τη διαφορά. Καράκος. Δημήτρης Κόδωνα. Θα να ανοίξει ο χώρος εκεί για να παίξει ο Παπαφλωράτος. Ναι. Ο Παπαφλωράτος το πώς με το Λαδά. Κάνει καλή άμυνα, αλλά παρόλα αυτά τα σκοράρει ο Παπαφλωράτος. Πραγματικά μαζί με τον Δημήτρη Κόδωνα κάνουν τη διαφορά σήμερα. 18-33. Σιδόπουλος στην μπάλα. Θα πάρει ένα screen. Τρασάρι στο ζωγραφιστό, το Πούζης. Στην εισαγωγική πάσα. Ο Γκόγκος, ένα δύσκολο fadeaway shoot rebound. Ο Παπαφλωράτος. Καράκος. Βάζει μπρος για την ομάδα του. Τρασάρι, προλαβαίνει ο Κόδωνας. Ο Λαδάς φωνάζει για την άμυνα ότι θα είναι αυτός που θα μαρκάρει τον Δημήτρη τον Κόδωνα. Η πάσα στο ζωγραφιστό, ο Παλάκης. Εδώ δεν θα στοχίσει. Rebound από τον Γκόγκο. Σιδόπουλος. Γρήγορη πάσα για τον Άθλη Τσάγκα. Πού θα πάρει το τρίποντάκι, δεν έχει πάρει πολύ σήμερα. Rebound από το Πούζης. Θα γυρίσει, φάουλ. Θα παραδοθεί ο Παφλωράτος. Άμα θα στοχίσει. Πράγματι θα είναι εύκολο στην πρώτη. Μέσα και η δεύτερη. 20-33. Στρίφει η διαφορά στους 13. Οι κάποιοι φιλοξενούμενοι έχουν αυτή την επίθεση. Δημήτρης Κόδωνας. Στάει και πάλι ο Παπαφλωράτος. Κοντάρουν πολλά πάνω του σήμερα. Εδώ πέφτει η παγίδα. Μέσα στο πάσα. Κόδωνας για 3. Εδώ είναι άστοχος. Rebound. Δυναμικά ο Κούγκος. Σιδόπουλος. Θα κάνει την προσποίηση, θα μαζέψει την μπάλα. Ωραία ενέργεια του αστοχή όμως, επιμένει. Δεν προλαβαίνει, μας πατάει τη γραμμή σου, να είναι και καλύτερο αυτό. Για να μην βγει εχνιδιασμός. Μπορείς να βγει εχνιδιασμός εδώ. Και έχουμε ένα time out, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέφουμε. Αν δούμε τι θα αλλάξει μετά το time out. Είμαστε στα 15 λεπτά αγώνα στην μπάλα ο Κόδωνας. Αντιχώς στον πάγκο, ο Κόδωνας κερδίζει εδώ το όχι λάθος θα κάνει, ο Ρεχός είναι μέσα, ο Γκοργιώργος. Παίρνει το θετικό rebound, αλλά έρχεται για να κόψει ο Ιάσονας ο Τουπούζης. Και θα κατεβάσει και την μπάλα με ενέργεια τώρα για να μάθω βρυχόρου. Στο Πούζης, πασάρει στον Γκόγκο. Ο Γκόγκο στην προσπάθεια και πάλι εύστοχος. Ένα πολύ καλό δεύτερο δεκάλεπτο. Διατηρεί κοντά την ομάδα του, 22-33. Κόδωνας. Αφήσει στον Καράκο. Σιδόπουλος πάει θετικά, ο Καράκος κερδίζει τον αριστερό διάδρομο, παρόλα στην Λαδά. Θα κλέψει ο Σιδόπουλος. Αυτές οι παρεμβάσεις δεν μετράνε. Στατιστικά αλλά είναι πάντα καθοριστικές. Ποια αντιπάλα είναι που κερδίζει. Το κλέψιμο, άδικο εν μέρη. Εδώ έχουμε φάουλ. Το έχουν κάνει άσπρη. Είναι δεύτερο του Καράκου. Και επαναφορά θα κάνει ο Λαδάς. Βλέπουμε τη μονομαχία εκτός μπάλα του Γκόγκου με τον Γιώργο τον Κόδωνα. Ωραία μονομαχία. Λαδάς για 3. Θα είναι και πάλι έστωχος. Δεύτερο και τρίποδο στο παιχνίδι. Κάνει μεγάλη ζημιά στην αντίπαλη άμυνα. Έχει 10 πόντους. 25-33 το σκορ. Παπαδόπουλος. Με πίεση από τον Τζάγκα. Προσπαθεί ωραία σε αυτήν την περίπτωση. Και δίνει ωραία στον Γιώργο τον Κόδωνα. Κόδωνας. Καράκος για 3. Είναι άστοχο σε αυτήν την περίπτωση. Rebound από τον Τζάγκα. Λειτουργεί στο blockout του. Σιδόπουλος με το screen. Περνάει. Παίρνει χώρο και κάνει το πουλαψί του άστοχα. Rebound από τον Παπαδόπουλο. Πίεση του Τζάγκα. Θα πει ο Δημήτρης ο Κόδωνας. Και περνάει από 2. Κόδωνας. Και πάλι εναντίον όλων. Αλλά δεν θα εξοχίσει. Rebound το Πούζη που κάνει καλή δουλειά εδώ. Και τρέχει και πάλι την ομάδα του. Ωραία ραχιά τρίπλα. Περνάει. Το Πούζης. Τώρα θα τραβηχθεί, καθώς έχει γυρίσει άμυνα. Σιδόπουλος έξυπνη, πάσε πρώτο χρόνο. Στο χείς το χρόνο του Λαδάς, αλλά θα του βραβευτεί από τον πάντο του. Δημήτρης Κόδωνας. Το Πούζης σε καλή άμυνα. Παπαφλωράτος, εκτέλει για 3, δεν το σκέφτεται. Μακρινό θετικό rebound θα το πάρει ο Καράκος.
Θα κερδίσει χώρο, θα πασάρει ο Γιώργος Πόδωνας. Στο ύψος των βολών ο Παπαφλωράτος και πάλι 25-35 επιστρέφει η αγορά στους 10. Πάντως η Πηλέα δείχνει ότι επιστρέφει, Σιδόπουλος. Πάσα δεν περνάει εδώ, Κόδωνας θα κλέψει. Δημήτρης Κόδωνας, εσμιδιασμός, Καράκος, κάνει παρέμβαση να το κουβεί. Επιμένουν οι Μπόλοκς, Δημήτρης Κόδωνας. Απέναντι σε όλους και πάλι δεν καταφέρνει ριμπάν, απολυτοφίζει. Η παρέμβαση του Γιώργου του Κόδωνα. Δημήτρης, rebound από το Λαδά σε αυτήν την περίπτωση. Σιδόπουλος με χώρο τώρα η Πηλέα. Ανοίγει το παιχνίδι. Μας αρέσει, είναι πολύ απελευθερωμένο το παιχνίδι. Σιδόπουλος θα εκτελέσει τελικά. Γλύφει μπάλα τη Στεφάνη. Και λειτουργούν τα blockout για τον Παπαφλωρέτο. Πώς είναι η επίθεση. Μπόλοξ, Κόδωνας. Έχει το τσάγκα πονηρά, ο Κόδωνας προς τα κούπη. Κερδίζει ωραία το χώρο, αριστερό λέει α, ακολουθεί ο Παπαφλωράτος δυναμικά. Το κόβουνε αλλά αντικανονικά, δύο βολές. Είναι πολύ δυναμικός ο Παπαφλωράτος. Ζωρίζει τη ρακέτα, έχουμε time out. Πρώτη βολή είναι εύστοχη. 25-36. Και με 2 στις 2, απόλυτα ψύχρεμος γράφει 25-37. Πασχάλης Σιδόπουλος. Θα μιλήσει η Πηλέα για να παραμείνει κοντά λίγο πριν το ημίχρονο. Γκόγκος. Ε, μπάλα δεν πήγαν χατήρι. Rebound που παίρνει ο Γιώργος Κόδωνας. Δημήτρης. Υψώνει ωραία. Πάει να κάνει την παρέμβαση λίγο ο Γκόγκος. Επιμένει ο Γιώργος Κόδωνας. Καράκος. Και σκύνει τον Παπαφλωρά του. Η πάσα θα προλάβει ο Δημήτρης Κόδωνας με 8 δευτερόλεπτα. Ελέγχει το χρόνο. Η παρέμβαση του Κόδου του το κούζει με σπορείτε. Το τρίτο του Ρωμαίου Στέκης του κερδίζει φάουλ. Φάουλ είναι το τρίτο του στο τρίποντο. Δύο βολές. Λέβει εκεί. Να βρει και τη θέλη. Στεφανίδης άρχισε να περάσει. Το έκανε τώρα χέρι στο βολί. Την άστοχη η πρώτη. Άστοχος και στη δεύτερη εδώ. Στεφανίδης rebound από το Λαβά. Σιδόπουλος. Είμαστε βάλα από τον αριστερό διάδρομο. Κάνει και πάλι ωραία την προσποίηση. Και στην πάσα το Πούζι. Θα πασάρει στον Παπαράτσα. Εκείνος θα μαζέψει και θα δώσει το Λαδά. Που θα εκτελέσει αμέσως για τρεις. Μπάλα μπαίνει και βγαίνει και βγαίνει ο Παπαράτσας. Που προλαβαίνει, αλλά θα κλέψει ο Γιώργος ο Κόδωνας. Δημήτρης. Βάζει την πρόσφυγη με μάλα του. Και το δίνει ο Σιδόπουλος. Καράκος. Και το φανίδι σε ένα στήριγμα με στήριγμα. Ο Καράκος απελευθερώνει και αλλά είναι άστοχος. Ριμπάουν από το Σιδόπουλο. Θα προστατέψει. Θα περάσει. Θα δώσει το Λαδά. Λαδά στον Παπαράτσα. Ο Παπαράτσας παίρνει το χώρο ωραία. Επιμένουνε η Σαϊφιλία. Γκόγκος και ακόμα μια λύση. Και πάλι αυτός ο Ρωτίας. 27-37. Κόδωνας. Να μα θα κάνω ολόκληρη επίθεση. Βολόξ. Κόδωνας. Με πλάτη εδώ στον Παπαράτσα. Παίρνει ένα σκυρνάκι. Κρατάει ζωντανή τρίπλα. Ζυγίζει επιλογές του. Και τελικά εκτελεί για τρεις. Μπαίνει και βγαίνει μπάλα, rebound ο Λαβάς, 5 δευτερόλεπτα. Σιδόπουλος. Σιδόπουλος για 3. Ναι, το μπάζε. Τρομερό καλά για τον Πασκάλι, το Σιδόπουλο που θα πανηγυρίσουν μαζί. Όλοι σαν 30-37, τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέφουμε. Ένα τρίπολο του Σιδόπουλου. Διαφορά έχει πάρει σε 7 πόντους. Συνεχίζουν να προηγούνται. Φυσικά φιλοξενούμενο εδώ Παπαφλωράτος. Κερδίζει χώρο με τη σπιν και σκοράρει. Με την καλή άμυνα του Λαβά συνεχίζουν όμως ο Παπαφλωράτος πολύ δυναμικά. 30-39. Σιδόπουλος. Η άμυνα του Στεφανίδη. Σιδόπουλος περνάει προς στιγμή και κάνει την προσπάθεια. Rebound από τον Παλάκη. Καράκος. Στεφανίδης παραμένει ενεργός τώρα.
για την ομάδα του. Ξεκίνησε πιο αργά από όλους. Εδώ παίρνει την μπάλα στο γραφιστό. Θα συγκρατήσει για να δώσει στον Καράκο Ρεάλ. Παλάκι, τρίπλη την πάνω του. Καράκος, είχε λίγο χώρο, εκτέλεσε για τρεις. Η μπάλα μας βρήκε στο σίδερο. Δεν προλαβαίνει ο Παλάκης. Φύγε την πλέα. Λαδάς, δίνει στον Πασχάλη και στον Σιδόπουλο. Και συνέχεια εδώ, Πασχάλης προλαβαίνει. Έτσι μην πας στο Λαδά. Είναι ένα μακρινό φλόουτερ, πεταχτάρι. Όμως είναι άστοχος rebound από το Θεοφανίδη. Καράκτος. Ο Λαδάς θέλει να διορθώσει κάπως από το φάνηκε εδώ. Πήγε πιο εξαιρετικά. Μήπως και έκανε το κλέψιμο. Όπως και να έχει, αστόχησαν οι Bullocks. Και μάζεψε ο Γκόγκος. Σιδόπουλος. Πασάρι στην γωνία, Παπαράτσας. Πάντα από μέσα απόσταση. Τώρα πάει πιο μέσα. Θα κάνει την προσπάθεια από την πίεση του Παπαφλωράτου. Δεν θα είναι σωστά κουμπί τώρα στην rebound από τον Κόδωνα. Μαζί τρώει και ομάδα το έχουν γυρίσει πλειότερες. Κόδωνας δυναμικά. Γκολ φάουλ εδώ για τους Bullocks. Με τον Δημήτρη τον Κόδωνα και πάλι να πρωταγωνιστεί. Όμως θα έχουμε και έμεσο τρίποντο. Πολύ θα είναι εύστοχη. 30-42. Σιδόπουλος. Σιδόπουλος εξηγεί το Eurostep, δεν του βγαίνει και θα κλέψει ο Παπαφλωράτος. Καλές επιστροφές συνεχώς στην άμυνα και από τις δύο ομάδες. Εδώ οι Bullocks υποφελούνται. Θεοφανίδης. Η πάσα από το γραφιστό. Παλάκης κάνει την περιστροφή. Κερδίζει χώρο. Επιμένει. Μονομαχία δεν τα καταφέρνει. Rebound από τον Τοπούζη. Χρήστος Γιώργος Λαδάς. Αρκετή βενζίνη στο δεπόζιτό του. Το Πούζι στο καλάθι. 32-42. Καραδοκούν ίσα η Πηλαία. Χρυσκόδωνας. Χρυσκόδωνας που κάνει ωραία την kick out πάσα για το τρίποδο του Παπαφλωράτου. Και πάλι έστοχος. Αλάνθαστο σήμερα. 32-45. Σιδόπουλος. Δίνει συνέχεια το παρόν ο Παπαφλωράτος επιθετικά και δεν επιτρέπει στην Πηλαία να πλησιάσει. Εδώ κερδίζει φάουλ ο Γκόγκος. Δίνει πάρα πολύ δυνατές μάχες με πολύ δυνατή front line. Με τη συνέχεια Παπαράτσα. Κλείνει η ρακέτα. Γκόγκος προσπαθεί να πάει προς τα μέσα, το κάνει, κερδίζει χώρο, αλλά η μπάλα πάει στο σίδερο. Rebound από τον Κόδωνα. Βάζει την μπάλα στο παρκέ και πασάρει στον Παλάκη για να ξαναπάρει. Κόδωνας. Κόδωνας προς τα μέσα. Στην προσπάθεια δεν τα καταφέρνει, καλή άμυνα εδώ. Rebound που παίρνει ο Γκόγκος. Λαβάς. Το Πούζης. Θα προσποιηθεί. Θα πασάρει ωραία στον Παπαράτσα. Εκείνος κάνει την προσπάθεια. Επιμένει, αλλά ο Παλάκης είναι εκεί. Ο Παπαράτσας και αυτός της μακάρι. Εδώ όμως η κατοχή θα είναι για τους θετικά φιλοξενούμενους που θα κάνουν δύο αλλαγές. Επιστρέφει ο Παπαδόπουλος και ο Γιώργος ο Κόδωνας. Αναφορά που γίνεται ο Παπαδόπουλος. Δημήτρης Κόδωνας. Στέφα Παπαφλωράτος εκεί. Ο Καράκος τελικά τα εκτελέσει για τρεις. Παπαδόπουλος μεγαλύτερο τοποθέτηση στο rebound. Δημήτρης Κόδωνας, ωραία στο Γιώργο. Ο Γιώργος που επιμένει αλλά εκείνο ο Γκόγκος. Θα πάρει το rebound. Με ωραίο άλμα. Σιδόπουλος, ωραία πάσα. Ο Λαδάς, που θα δώσει τον Κούζι. Θα το κλείσουμε δύο εκεί, αλλά εκείνος επιμένει. Σπέρνει ωραία το χώρο και επιμένει μετά. 34-45. Δημήτρης Κόδωνας. Κανόν γράμμα, Κόδωνας θα πάρει ένα screen. Θα βρει τον Παπαφλωράτο. Παπαφλωράτο συγκρατεί πριν να κάνει βήματα, Καράκος. Θέλει να βρει τον Παπαφλωράτο με νουλού. Αλλά εκεί ο Παπαφλωράτος δεν ήταν. Κάνουμε τώρα ποιος θα κερδίσει. Για να δούμε. Μπάλα, ο διετής δείχνει για την πηλαία ο ένας. Αλλά για να δούμε. Η μπάλα θα είναι για τους Bullocks. Η ήταν πιο κοντά.
Αναφορά του Κόδωνα. Ανοίγει το αδερφό στο Γιώργο. Προσπαθεί να του παίρνει στο ζωγραφιστό. Πάει να βάλει κάτι τρομερό, αλλά εδώ δεν τα καταφέρνει. Ο Παπαδόπουλο και ο Λαδά τελικά θα είναι ο νικητή. Θα πασάρει. Ένα με έναν εδώ, Γιάννη. Ωραία πάσα για τον τρέιλερ. Παπαράτα στο καλάθι. Και πέφτει διαφορά σε μονοψήφιο αριθμό. Αμέσω θα ημάρω από του άσπρου. Συνέχιση παιχνίδι. 24 λεπτά αγώνα. Κόδωνα. Στέλνει ο Παπαφλωράκος και παίρνει την μπάλα. Αφασάρει εδώ ο Κόδωνας στην προσπάθεια rebound από τον Κούγκο. Θα δώσει στο Σιδόπουλο για τη συνέχεια. Ο Σιδόπουλος με οδηγίες για τους συμπαίκτες του. Αφασάρει εδώ στο γραφείο εδώ. Κούγκο στην προσπάθεια. Δεν μπορεί να πάρει ο Παπαφλωράκος. Κόδωνα ο Παπαράτσας. Παλιά ο Παπαφλωράκος. Συγκρατεί ο Παπαράτσας. Δεν την βγαίνει τα πενάντερ. Θα πασάρει. Το φούζος που έχει κόψει προς τα μέσα. Πολύ ωραία ενέργεια. Και παίρνει τη σκολογία επιλέα, 38-45. Καράκος αρχίζει να πηγαίνει προς τον ντέρμπι το παιχνίδι. Είναι στο θεσμό του κυπέλου. Καράκος επιμένουν στο πόστο εκεί με τον Παπαφλωράκο. Τους βγαίνει με ψηλούς. Ο Αγάς μια καλή άμυνα εδώ. Παπαφλωράκος μια στόχος. Rebound. Και θα πάρει ο Γκόγκος. Σιδόπουλος. Ζητάει ο Αγάς. Πασάρουνε, ωραία πάσα από παράτσας. Λαδάς που κόβει, έξυπνα, στο φλόουτε, όμως δεν θα αυτοχίσει. Rebound από τον Γιώργο τον Κόδωνα. Δημήτρη. Στήριγμα. Έχει γίνει κάτι. Θα να γίνει αλλαγή ο Παπαφλωράκος. Μπράβο διευθυντή. Θα έκαναν αλλαγή που χρειαζόταν. Παλάκης, περνάει στο παιχνίδι. Κόδωνας. Σε επίθεση. Κινήσεις εδώ αντίθετες. Παλάκης παίρνει και στο post. Ο Καράκος κάνει τον drive. Βρίσκει ένα χώρο. Μονομαχίες εδώ. Θα υποφεληθεί ο Καράκος. Θα κερδίσει φάουλ πριν να γίνει πάσα. Μόλις το δεύτερο ομαδικό της Πηλέας. Λίγο ομαδικά φάουλ στην τρίτη περίοδο. Παλάκης εδώ βρίσκει χώρο. Αλλά βρίσκεται το σίδερο, rebound, δυναμικά ο Σιδόπουλος. Πέφτει το πούστι, σηκώνει το χέρι στην άλλη πλευρά, ο Σιδόπουλος βάζει την μπάλα στο παρκέ. Φτάνει στην άλλη πλευρά, του παίρνει την μπάλα και ο Παλάκης. Εκόλα Κόδωνας, και την Κιάννα πάνω του. Και πολύ ωραία μέσα στο ράδι, ο Δημήτρης ο Κόδωνας. Η διαφορά στους 9 τώρα, 38-47. Παπαράτσα. Κάνει την προσπάθεια. Πολύ ωραίο καλάθι. 40-47. Παπαδόπουλος άμεσα απάντησε από τους πιλότες. Δεν παρατάνε το παιχνίδι. Μπροστά την αρχή του αγώνα οι Bulldogs. Έχουν πάρει ένα μικρό προβάτσμα. Στην αρχή του αγώνα οι πιλότες. Παπαδόπουλος τραβιέται προς τη γωνία. Θέλει να πασάρει για να δούμε. Θέλει να βρει χώρο. Βρήκε τελικά ο Κόδωνας. Από πίτσι λάδι τον Παπαράτσα. Ο Τοπούτης θα τρέψει την ομάδα του. Με πολλή ενέργεια, το Πούζης, η παρέμβαση του Κόδωνα. Και έχει βγει εκεί ο το Πούζης. Πολύ καλή άμυνα του Γιώργου του Κόδωνα. Μπάλα με τους θετικά φιλοξενούμενους. Καράκος. Ο πιέζει ο Σιδόπουλος, σαν βόλα πάνω του. Κόδωνας. Παλάκης. Έξυπνη πάσα, Γιώργος Κόδωνας. Θα στοχίσει στο δεξί λεγιά, rebound από τον Κούγκο. Σιδόπουλος. Θα πασάρει στον Χρήστο Γιώργο Λαδά. Εκείνος στον Τοπούζη. Λαδάς. Πυροβολή για τρεις. Μπάλα στο σίδερο, rebound από τον Καράκο. Φεύγει ο Γιώργος Κόδωνας. Ο Καράκος βάζει μπρος. Και αυτό έχουμε πολύ ενέργεια. Η πάσα. Παπαδόπουλος για τρεις. Θα είναι άστοχος εδώ, rebound από τον Κούγκο. Βενζίνη όπως πάμε στον τεπόζιτο και οι δύο ομάδες, όχι μόνο η Πηλέα. Πρώτος με την μπάλα, ένα φάουλ εδώ που θα χρεωθεί ο Παλάκης. Δύο βολές και ο Νας Μιτσάνγκα με την ευκαιρία θα επιστρέψει. Ευστοχή πρώτη, 41-47. Πέσου, μία.
Εδώ είναι άστοχος rebound από τον Κόδωνα. Ο Τσάντα κάνει την άμυνα και κερδίζει την αποχή για την ομάδα του. Έχουν επιστρέψει πλέον οι πιλότες. Μείον 14, έχει γίνει μείον 6. Όμως θα μειωθεί κι άλλο διαφορά. Ντάλα περνάει στο γραφείο εδώ. Ο Γκόγκος και πάλι στο φέντα. Ο Σουτ έχει πολύ καλά αυτό το σουτάκι. 43-47. Βάλα στο χέρι του Δημήτρη του Κόδωνα. Έχει ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, αλλά τώρα προσπαθεί να πάρει πρόσβαση στο καλάθι. Δυσκολεύεται. Καράκος για τρεις. Σίγουρη προσπάθεια. Ο Παλάκης που προλαβαίνει. Πήγε με τα κοροδάχτυλα, αλλά δεν τα κατάφερε. Καλά για τους μπλε. 27 λεπτά αγώνα. Σιδόπουλος. Δεν υπήρχε τον Καράκο. Σιδόπουλος περνάει και από ένα σκριν. Συγκρατούν οι πιλεώτες. Ο Κούζης βάζει μπρος. Πασάει ωραία στον Γκόγκο που παίρνει το στάκι και πάλι έξοχος. Τρομερός Γκόγκο σήμερα για τους πιλεώτες. Η διαφορά πλέον στους δύο. 45-47. Έχουν μπλοκάρει οι μπόλοξ. Ψάχνει λύση. Κόδωνας. Παίρνει θέση ο Παλάκης. Κόδωνας για τρεις. Το ψάχνει ώρα. Rebound ο Λαβάς και μεγάλη ευκαιρία για την πηλιά τώρα. Η baseball πάσα. Πολύ όμορφη. Το Πούζης. Ισοφάριση. Αντιστηλεότες. Αμέσως τα ημέρα τους βέλος. Στρέφουν στο παιχνίδι. Κάλεσαν αμέσως τα ημέρα την Bollox. Το μείον 14 για αυτούς. Έχει γίνει ισοπαλία πλέον. Κόδωνας με την μπάλα. Ο Παπαφλωράδος έχει επιστρέψει. Παλάκης για τρεις. Μπαίνει και βγαίνει μπάλα ριμπάν από τον Κόγκο. Σιδόπουλος. Και γίνεται ντέρμπι πλέον το παιχνίδι στο κλειστό της 10. Σιδόπουλος, πολύ ωραία πάσα, τσάγκα. Διστάζει όμως, Κόγκος. Θα συγκρατήσει υπό την πίεση 2 παιχνών. Κόγκος και τζάμπολ. Ο κέρδος ανήκει. Θα προσπαθεί τους Μπόλοξ, αλλά θα δοχεί. Είναι για την Πηλαία. Σιδόπουλος. Λαβάς. Καλή μεταγραφή όπως αποδεικνύεται. Εδώ όμως κάνει λάθος να έχουμε φτιάξει rebound. Κλέψιμο, όπως το είπε, από τον Παλάκη. Κόδωνας. Καράκος. Γυρίσει τη λέα, γυρνάει γιονάσμι. Ο Τσάγκα. Λυσκή πάσα. Παπαφλωράντος για τρεις. Εδώ είναι άστοχος rebound από τον Κόγκο. Δεν το έχει συνηθίσει σήμερα. Αλλά εδώ δεν τα κατάφερε. Το Κούζης. Υπάρχει χρόνος για την πηλιά για την επίθεση. Σιδόπουλος για τρεις. Σίδερο, rebound, Μπαλάκη. Τελευταίο λεπτό στο τρίτο δεκάλεπτο. Γιώργος Κόδωνας. Θα περάσει. Θα ακολουθεί ο Τσάγκα. Ο Καράκος που προλαβαίνει. Ο Νάσμι Τσάγκα. Έχουμε χώρους εδώ. Οι πιλιώτες. Νάσμι Τσάγκα. Η σκαστή πάσα. Του επιστρέφουνε. Μπάλα βγαίνει. Το πόδι του Παπαφλωράτου. Και μια αλλαγή. Στο παιχνίδι επιστρέφει ο Θεοφανίδης. Λαβάς για τρεις από τη γωνία. Λειτουργούν τα μπλοκάουτ για τον Κόδωνα. Το τώρα θα τρέξει. Κόδωνας. Εδώ θα στοχίσει. Ωραία ενέργεια. Σε μπλοκάρει την ομάδα του. 47-49. Σιδόπουλος. 6 δευτερόλεπτα στη διάθεση της Πηλαίας. Παίρνει ένας κύριος Σιδόπουλος. Θα εκτελέσει για δύο. Και θα ισοφαρίσει. 49-49. 6 δευτερόλεπτα. Καράκος. Και ο Φανίδης, λάθος, ο Λαβάς. 2 δευτερόλεπτα. Το Κούζης. Και άλλο μπάζε. Εδώ θα τα καταφέρει η Πηλαία. Που όμως έχει επιστρέψει για τα καλά στο παιχνίδι. Ισοπαλία. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Στο κλειστό του 10. Μπάλα για τους Μπόλοξ. Μπήκε πλέον στην ισοπαλία. Πηλαία με ένα τρομερό comeback. Έχει επιστρέψει για τα καλά. Καράκος. Κόδωνας. Πάλι κοντά στον Παπαφλωράντο. Εδώ όμως έχει πολύ ενέργεια. Ο Λαβάς κάνει την παρέμβαση. Επίθεση 12 δευτερολέπτων θα έχουμε. Παναφορά του Θεοφανίδη. Καράκος από μακριά για τρεις. Συμπληκτική και κερδίζει το ρητικό rebound του Θεοφανίδης. Κόδωνας. Έτσι είναι η πάσα. Γιώργος Κόδωνας. Έχει γυρίσει όμως η άμυνα. Ο Κόδωνας για δύο. Τα καταφέρνει. Με σούτ μέσα απόσταση. 49-51.
Σιδόπουλο. Περνάει. Σιδόπουλο κερδίζει και χώρο. Αλλά δεν καταφέρνει στο λίγο αφουρκάνο από τον Γκαράκο. Θέλει να τρέψει. Θα προστατέψει με το χάστιλ του. Κόδωνας. Θα βάζει με όλους ο Κόδωνας. Θέλει να περάσει στο Θεφανή, δεν το κάνει. Παραμένει όμως επίθεση Μπόλοξ. Βρίσκεται ο Σιδόπουλος. Θα έχουμε επανάληψη της Παναφοράς. Κόδωνας. Σκαστή πάσα για τον Γιώργο. Παπαφλωράτος. Έχει ενέργεια εδώ, για να το δούμε. Επιμένει. Παπαφλωράτος. Θα σκοράρει και πάλι. Συν 4 για τους Μπόλοξ. 49-53. Θα πρέπει να στηριχθούν και στην άμυνά τους. Το λέει το όνομά τους αυτό. Βάλα στο γραφικό ο Γκόγκος. Λαβάς κερδίζει το rebound. Απελευθερώνει το Σιδόπουλο, τρίποντο. Τσάγκα δεν μπορεί, rebound το Θεοφανίδης. Βγαίνει η άμυνα της Μπόλοξ. Ο Παφλωράτος. Κόδωνας. Περνάει. Ο Κόδωνας. Το Γιώργο τον Κόδωνα. Σου δύο πόντων. Εδώ είναι άστοχος. Rebound από τον Κούγκο. Σιδόπουλος. Πολύ γρήγορο το παιχνίδι. Θεοφανίδης στην άμυνα που λυγίζει δανεικά. Ο Λαβάς για τρεις. Τσάγκα. Διεκδικεί και κερδίζει πολύ έξυπνα. Rebound. 51-53 το σκορ. Θα πιέσει και ο Λαβάς μη που κάνει πάντα αυτή την αθόρυβη δουλειά που θέλει η ομάδα του. Κόδωνας. Βάζει με την άμυνα της Φιλέας. Κόδωνας, καρδέζει Λανίδη, τρίπλα φάουλ από τον Πασχάλη τον Σιδόπουλο. Έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι, ο Παπαδόπουλος για τους Μπόλοξ. Πάρει τη θέση του Θεοφανίδη. Παναφορά του Γιώργου Κόδωνα εδώ. Δημήτρης Κόδωνας. Θα πάρει το σκριν. Θα βρει σουτ μέσα απόστασης. Αλλά δεν θα καταφέρει rebound από τον Άσμι Τσάγκα. Κάνει πολύ μεγάλη ζημιά με τα drive του κυρίως ο Δημήτρης ο Κόδωνας. Ψάχνει όμως το σύλλογο μακριά. Μέχρι στιγμής δεν το έχει βρει. Σιδόπουλος στην μπάλα. Σκρίνει από τον Γκόγκο. Καράκο στην άμυνα. Ο Σιδόπουλος συγκρατεί την μπάλα. Και ψάχνει και βρίσκει ωραία το Λαδά. Ο Λαδάς θα κάνει λάθος εδώ, θα κλέψει ο Παπαφλωράτος. Κόδωνας, πιεζόμενος. Γίνεται το λάθος με την ενέργεια που βγάζουν οι πιλότες. Ο Λαδάς με χώρο. Κάνει το lay-up μακριά το καλάθι. Κόγκο στο rebound και σακώνει μια λύση για την ομάδα του. Σερί 4-0, 53 όλα. Πλησιάζουν στα τελευταία 7 λεπτά στην μπάλα ο Κόδωνας. Ο Λάρδος παίρνει μια θέση στο post. Εκεί κερδίσαν πολλά στο πρώτο μέχρι τον Μπόλο. Φέιντα χωρίς σούτ από τον Παφλωράτο, ενώ στην μπάλα δεν μπαίνει. Rebound από τον Μπούγκο. Η ευκαιρία των πιλωτών να πάρουν κεφάλι στο σκόρ μετά από πολλή ώρα. Το Πούζι, γεμάτος ενέργεια. Είναι άστοχος όμως rebound από τον Κόδωνα. Ο Γιώργος. Θα πιεστεί από τον Τζάγκα. Δημήτρης Κόδωνας. Θα κάνει το φλεούτερ. Εδώ θα στοχίσει. Και αυτός δεν το έχει συνηθίσει αυτό σήμερα. Rebound από τον Κόγκο. Γιώργος Χρήστος Λαδάς. Αφήνει στο Σιδόπουλο. Το σκρίν του Λαδά, ο Σιδόπουλος που πιέζει τον Καρακό. Θα δώσει στον Γκόγκο. 10 δευτερόλεπτα για την πηλιά. Γκόγκος. Το Πούζι με 3 δευτερόλεπτα. 2 το Πούζι στα σουτάρι. Αλλά θα στοχίσει. Ακόμα μια χαμένη ευκαιρία για την πηλιά. Ο Καράκος κατεβάζει την μπάλα. Έχει γίνει ροντίο το παιχνίδι πλέον. Πάσα. Εδώ κερδίζει το χώρο ο Κόδωνας, αλλά δεν θα σκοράρει rebound από τον Κούγκο. Σιδόπουλος. Πάει μπαλά. Πάει να βγει στην βοήθεια ο Κόδωνας. Εδώ έχει χώρο το Πούζι. Η παρέμβαση έγκυρε από τον Παπλωράτο. Κόδωνας. Την γυρίσει τρεις φιλέας φάουλ που κάνει ο Σιδόπουλος. Δεύτερο, ο μαγικό της φιλέας. Μαρτυρία στον Μπόλοξ, που θα αλλάξει το στήριγμα. Δεν φαίνεται δεν γίνεται. Τρίτο φάουλ του Σιδόπουλου. Με 5 λεπτά και 39 στον Ελληνικό, πρέπει να προσέχει πιο πολύ. Μπάλα θα είναι για τον Μπόλοξ.
παίξουν μπροστά στο σκορ. Κόδωνας, Λαδάκης, γίνει το κλέψιμο, ο Λαδάς θα κλέψει με την παρέμβαση του κόμπου. Με διασμός 3-2, ο Λαδάς, η παρέμβαση του Παπαδόπουλου, ο Λαδάς, τρομερά δύσκολο σουτ. Θα σταθεί άτυχος, αλλά ο Παπαδόπουλος δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα. Επίθεση για την Πηλαία. Αναφορά τον Παπαράτσα. Γκόγκος για 3. Μπαίνει και βγαίνει μπάλα και πάλι rebound από Κόδωνα. Η ισοπαλία συνεχίζει να υπάρχει στο παιχνίδι. Κόδωνας, ωραία πάση για τον Καράκο. Καράκος προς τα μέσα. Goal foul για τους Bullocks. Μπορούν να περάσουν μπροστά με 3. Όσον είναι εύστοχη βολή. Καράκος δεν θα καταφέρει rebound από το Λαδά. Θα συγκρατήσει αλλά θα γίνει λάθος. Ο Καράκος θα κλέψει. Αφέτος οι φίλες και τους Bullocks που βγάζουν πολλές λύσεις με τις άμυνές τους τώρα. Παπαδόπουλος, άστοχος. Κόγκος, Σιδόπουλος. Του φωνάζει ο Λαδάς, του περνάει την μπάλα, ωραία Σιδόπουλος. Ο Λαδάς δεν μπορεί όμως, είναι εκεί ο Κόδωνας που θα κλέψει. Παπαδόπουλος. Μπόλοξ μπορεί να μεγαλώσουν το προβάτισμα. Κόδωνας. Περνάει από τον Παπαράτσα. Κόδωνας, το φλόουτερ. Σίδερο, ριμπάουν από Κόγκο. Το πίζει. Και πάλι με ενέργεια θα τρέξει. Φάουλ έξυπνο. Από τον Καράκο. Σπάει τον εθνιδιασμό. Έχουμε δραματικά 4 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Σιδόπουλος. Γκόγκος παίρνει θέση στο πόσο, Λαδάς την μπάλα, Λαδάς τα 3. Το έβαλε ο Λαδάς! Και έτσι η Σαϊκυλία προηγείται τώρα, 56-55. Δημήτρης Κόδωνας. Και είναι ντέρμπι το παιχνίδι. Σκύλου Γιώργου. Η πάσα, Παλάκης. Περνάει στο γραφτό την μπάλα, Κόδωνας. Θα είναι άστοχος, ριμπάουντ με το Κούζι. Κατεβάσκει την μπάλα, θα πασάρει. Ο Παπαράτσας. Του ήταν ηρεμία από τον πάγκο. Και εκείνος κάνει λάθος. Λέει ο Παλάκης. Καράκος. Που έδωσε μια λύση. Πριλιάν το δούμε τώρα. Καράκος. Θα βγει μπάλα. Μονομαχίες. Θα πάρει το Πούζι. Θα τρέξει. Θα πάρει το χώρο. Το Πούζι. Θα πασάρει ωραία στον Παπαράτσα. 55 αμέσως time out. Βλέπουμε. Time out από τους Bullocks. Η επίθεση για τους Bullocks είναι πίσω με 3 πόντους. Παλάκης. Είναι την μπάλα και η μπάλα στον Παπαφλωράτο. Καράκος έχει το χώρο, εκτελεί για 3. Μονομαχίες. Ριμπάει με τον Ποπούζη. Πολύ ενέργεια για την δουλειά. Και σαν πάλι με τον Παπαράτσα, εκείνος πάει μέσα. Έχουμε παρέμβαση από τον Παλάκη. Βιλία θα έχει την επίθεση. Επαναφορά από τον Παπαράτσα. Κόγκος. Πιεζόμενος από τον Παλάκη. Πέψει με πλάτη. Κόγκος. Προσπαθεί ο Παπενάντερ. Τον κόβει ο Παλάκης. Παίρνει όσο ο Παπαράτσας. Του προλαβαίνει. Είχε ένα πολύ κρίσιμο goal foul. Παραδεχτεί ποτικά ο Παπαδοράτος. 60-55 το σκορ και μία βολή. Τρίτο φάουλ του Παπαφλωράτου. Εστοχείο Παπαρατσάς. 61-55. Κάνουμε Bullocks όμως. Τι θα προσφέρουν. Καράκος. Επίσης από το Σιδόπουλο. Καράκος πάει δυναμικά. Θα πασάρει, Παλάκη, σου δύο πόντων. Μπάλα στο σίδερο μαζί με ο Κούμπος. Με τη μια συνεχίδευση έχει το προβάτισμα το Μαξιλαράκι ασφαλείας 6 πόντων. Κούμπος για 3. Λαδάς με καλύτερη τοποθέτηση σκοράρει. 63-55. Πρώτο προβάτισμα 8 πόντων για την Κρία. Κόδωνας. Τώρα ψάχνουμε απεγνωσμό να λύσει Bullocks. Η αλλαγή με το Λαδά εδώ στο screen. Ακόμα ένα screen, Κόδωνας.
κερδίζει το φάουλ, τον goal foul για τους Bulldogs που απαντάνε άμεσα 63-57 και κέρδος μία βολή. Πάει να τη χάσει ο Κόδωνας, αλλά μπαίνει πιο γρήγορα. Δεν το επιτρέπουν εδώ οι διαιτητές. Για να μπει πιο γρήγορα. Πονηρά εκεί. Έκανε μια στην βολή. Καλή σκέψη. Αλλά δεν επιτρέπω. Σιδόπουλος. Λαθάς. Εμφανίζεται στη γωνία και εκτελεί. Ριμπάουν ο Παξιωράτος. Έχουν ευκαιρία η Μπόλος. Τρέχει ο Κόδωνας για την ομάδα του. Γυρίζει τρία. Κόδωνας. Παίρνει χώρο. Κάνει δεξιλία. Αλλά δεν τα καταφέρνει. Ριμπάουν ο Κόδωνας. Συνεχίζουν πολύ καλές άμυνες. Είναι η Σάι Κλέα. Σιδόπουλος. Θα βάλει μπρος. Θα πασάρει. Μπαπαράτσας. Η πάσα. Σιδόπουλος. Κόδωνας για τρεις. Rebound από τον Φλωράτος. Και Καράκος με ενέργεια. Φωνάζουν να μην γίνει φάουλ από την Πηλαία. Ωραία πάσα για τον Κόδωνα που παίρνει το τρίποντο. Το rebound, για να δούμε εδώ προλάβουν οι Bulldogs. Κατοχή στους Seaside Πηλαία με αίμα και 32 για το τέλος. Τίποτα όμως δεν έχει κρυφθεί ακόμη. Σιδόπουλος. Ένα screen, γίνει βοήθεια από Κόδωνα. Σιδόπουλος κρατάει και κερδίζει το φάουλ. Όπως μας δείχνει το διευθύνς εδώ. Μετά το φάουλ έχουμε και τον Καράκο. Παναφορά που θα κάνει ο Λαδάς. Με το προβάτισμα των 6 πόντων καλούνται να το διαχειριστούν οι πιλότες. Παράτσας. Το Κούζης με 6 δευτερόλεπτα παίζει με το χρόνο Πηλαία. Το Κούζης παίρνει χώρο τρομερά αλλά εκεί αστοχή. Δεν μπορεί να το ολοκληρώσει. Ο Κόδωνας τρέχει τώρα τους Bulldogs που δεν έχουν να χάσουν τίποτα. Γιώργος Κόδωνας. Rebound ο Bulldogs. Άστοχο το δεξί λέει up. Άσχη μεγάλη ευκαιρία για τους Bulldogs. Τώρα έχει το Κούζης. Του ζητάνε ηρεμία αλλά εκείνος εκτελεί. Δεν αστοχή. Rebound ο Bulldogs. Άλλη ευκαιρία για τους Bulldogs. Καράκος. Μιχάλ Πάσα, τρίποντο Κόδωνας. Μπαίνει και βγαίνει μπάλα, rebound ο Λαδάς. 35 δευτερόλεπτα στο παιχνίδι. Αγκαλιά με την νίκη Σάι Πηλαία. Σιδόπουλος. 35 δευτερόλεπτα θα τον πιέσουν με παγίδα στο κέντρο. Λάθος του Σιδόπουλου. Η παγίδα αποδίδεται τους Bulldogs. Παλάχης. Παπαφλωράτος. Παρέμβαση του Σιδόπουλου. 22 δευτερόλεπτα στο παιχνίδι. Παναφορά του Παλάκη. Παπαφλωράτος. Θα βάλει μπρος. Θα κάνει lay-up και θα σκοράρει. 63-59. Σιδόπουλος. Να δούμε αν θα κάνουν φάλι μπολόγους. Το κάνει ο Παλάκης. Και στέλνει στις βολές στον αντίπαλό του. Δεκαπέντε δευτερόλεπτα απομένουν μπροστά σε όλο το παιχνίδι Bulldogs, αλλά η Πηλαία δεν είχε την τελευταία της λέξη. Στο τέταρτο δεκάλεπτο κάνει τη διαφορά. Σιδόπουλος στις βολές. Πάρα σίγουρα στην πρώτη. Μέσα η δεύτερη βολή, 64-59. Η παναφορά και η μπάλα στον Κόδωνα. Κόδωνας για τρεις. Σίδερο η μπάλα, rebound ο Κόγκος, 9 δευτερόλεπτα. Στη φιλία αυτή πέντε δεν θα κάνει επίθεση. Καταλάβουν οι γραψίες. Οι δύο αντίπαλοι. 64-59 το τελικό σκορ. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Καλή συνέχεια από εμάς.